Συνάδελφοι, είμαστε σήμερα εδώ από το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής Πειραιά, από την Ομοσπονδία Φαρμάκου, από επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου του φαρμάκου όπως της Μπέργκερ και της Φαμάρ, από όλους τους χώρους δουλειάς, συνάδελφοι, από την παραγωγή, από τις φαρμακαποθήκες, από την ιατρική ενημέρωση, από τα γραφεία, από όλα τα τμήματα. Είμαστε εδώ για άλλη μια φορά σε μια μαζική κινητοποίηση στην Τέμο για να καταγγείλουμε την απαράδεκτη και εκδικητική απόλυση συναδέλφου ο οποίος διεκδικούσε δικαιώματα για τους συναδέλφους της Τέμο και τους ενημέρωνε για τα δικαιώματά τους σε μια περίοδο που ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι και εμείς οι εργαζόμενοι στο φάρμακο όπως και οι όλοι οι εργαζόμενοι δεχόμαστε επίθεση σε όλα τα βασικά δικαιώματά μας. Σε μια περίοδο που ακόμα και εμείς συνάδελφοι που παράγουμε το φάρμακο δυσκολευόμαστε όπως και όλος ο λαός να το βρούμε στα φαρμακεία. Γιατί οι εργοδότες όπως και για τα δικαιώματά μας έτσι ακόμα και για το φάρμακο λειτουργούν με βάση το κέρδος. Και έτσι λειτουργούν και με τις πρακτικές αυτές όπως την Τέμο της απαράδεκτης εκδικητικής απόλυσης. Στέλνουμε λοιπόν σήμερα μαζικό μαχητικό μήνυμα ότι αυτές οι πρακτικές δεν πρόκειται να περάσουν. Δεν πρόκειται να περάσουν στην Τέμο και δεν πρόκειται να περάσουν σε όλο τον κλάδο του φαρμάκου. Σήμερα ήταν αυτός ο συνάδελφος. Αύριο συνάδελφοι της Τέμο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Μπορεί να είμαστε εμείς. Δεν είναι η μοίρα μας συνάδελφοι να χάνουμε, να απολυόμαστε, να δεχόμαστε χτυπήματα ακόμα και στα βασικά μας δικαιώματα για τα κέρδη της εργοδοσίας επειδή θέλει να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς. Και αυτό το μήνυμα στέλνουμε και σήμερα. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας τη Δευτέρα, 10.30 στην επιθεώρηση εργασίας Αγίου Στεφάνου και θα κλιμακώσουμε και τις κινητοποιήσεις μας στο επόμενο διάστημα. Συνάδελφοι της Τέμο, η αλληλεγγύη, η ενότητα και ο αγώνας μας μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Αυτή είναι η εμπειρία και από τους χώρους δουλειάς του φαρμάκου όπου έγινε αυτό και αυτή είναι η εμπειρία και από όλους τους χώρους δουλειάς από συναδέλφους σε άλλους κλάδους που αγωνίστηκαν και πέτυχαν να ανακληθούν απολύσεις και να κερδιθούν δικαιώματα. Δεν πρόκειται να περάσει η σιγή νεκροταφείου. Συνάδελφοι, η εργασία είναι δικαίωμα. Η εργασία είναι δικαίωμα. Είμαστε εργαζόμενοι, εμείς δουλεύουμε, εμείς παράγουμε, έχουμε δικαιώματα και δεν πρόκειται να κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια να χτυπάνε το συνάδελφό μας γιατί αύριο θα χτυπήσουν εμάς. Συνεχίζουμε όλοι μαζί τον αγώνα μας και τη Δευτέρα και από εδώ και μπρος με τις πρωτοβουλίες που θα ανακοινώσει το Συνδικάτο. Σε λίγη ώρα ολοκληρώνεται η στάση εργασίας που εξαγγείλαμε και δίνουμε ραντεβού στις επόμενες κινητοποιήσεις. Πάρτε πίσω την απόλυση! Πάρτε!